Θα ήθελα να πω ότι αυτό το κάλεσμα εδώ αφορά ένα παλαϊκό συλλαλητήριο, όπως είπαμε, από το διαδίκτυο. Παλαϊκό συλλαλητήριο σημαίνει όλου του λαού, όλης της Ελλάδας. Είναι κάτι σαν εθνική Ελλάδας, δηλαδή, όπως είναι στα αθλήματα. Όταν πάει κάποιος να παίξει στην εθνική Ελλάδας, φυσικά και επιτρέπεται να παίζει σε κάποια άλλη ομάδα, στο ΠΑΟΚ, στο Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με αυτό. Αν όμως έρθει να παίξει στην εθνική Ελλάδας με τη φανέλα του ΠΑΟΚ ή του Ολυμπιακού, θα το πετάξουν έξω με τις κλωτσιές, νομίζω. Αυτό, σχετικά. Λοιπόν, είναι 6:30 ώρα, νομίζω είναι η ώρα που ξεκινάει το Eurogroup στις Βρυξέλλες. Καλή επιτυχία φυσικά, τους ευχόμαστε. Ναι. Να πάνε όλα καλά. Παιδιά, όσο μπορείτε πλησιάστε, γιατί αυτά τα μικρά ηχεία που έχουμε δεν μπορούν να καλύψουν όλη την περιοχή αυτή. Έχετε έρθει πάρα πολύ. Στους Ευρωπαίους, ότι εμείς εδώ πέρα έχουμε εξαθλιωθεί με την πολιτική τους, δεν αντέχουμε άλλο και πρέπει να βρούνε έναν τρόπο να κάνουν όλο αυτό το παιχνίδι που προσπαθούν να κάνουν, έτσι ώστε να μην εξαθλειώνεται ο κόσμος. Μακάρι να το πετύχουν και να μην χρειάζεται να κάνουμε κανένα άλλο συλλαλητήριο. Εντάξει, υπάρχει ένα για την Κυριακή. Πάλι εδώ. Την Κυριακή είναι πανευρωπαϊκό. Έχουμε καλέσει όλους τους Έλληνες και όχι μόνο που μένουν στην Ευρώπη να διοργανώσουν στις πόλεις τους συλλαλητήρια. 1.000 νέοι στη μετανάστευση. Παιδιά που λιποθυμούν από ασιτεία, κλείσιμο σχολείων, διάλυση νοσοκομείων, ταπείνωση, εξαθλίωση, φασισμός και αποικία. Θέλουμε πίσω τη χώρα μας και τη ζωή μας. Δεν εκβιαζόμαστε, δεν φοβόμαστε, ούτε βήμα πίσω. Λιτότητα τέλος τώρα. Ξυπνήσαμε. Ξύπνα Ελλάς. Θα το μεταφέρω αμέσως. Ξύπνα Ελλάς, λοιπόν. Εντάξει, αυτό το κείμενο βέβαια είναι έτσι τηλεγραφικό, είναι σαν δελτίο τύπου για να πάει στα μέσα. Αυτό το οποίο θα έλεγα εγώ με δικά μου λόγια είναι ότι αυτή την ώρα εκεί στις Βρυξέλλες η ελληνική αντιπροσωπεία συζητάει με τους φίλους της Ευρώπης αν έχεις τέτοιους φίλους, λένε, ή τους θέλεις τους εχθρούς. Έχουν βγάλει τα τευτέρια, έχουν βάλει στο τραπέζι και κάνουν πολλαπλασιασμούς, διαιρέσεις, προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μας πάρει εδώ η τηλεόραση και να στο μεταφέρει να λάβουν υπόψη τους ότι εκτός από στατιστικές, από αριθμούς, από δείκτες οικονομίας, αυτό το οποίο κάνουν στην πραγματικότητα καθορίζει τη ζωή μας, έχει να κάνει με ανθρώπινες ψυχές, έχει να κάνει με όλα αυτά που διάβασα. Αυτή ήταν η πολιτική τους αυτά τα χρόνια. Δεν ξέρω αν ήταν σωστή αυτή η πολιτική όσον αφορά την οικονομία. Πάντως, όσο αφορά τις ψυχές μας, ήταν λάθος. Προσπαθώ. Θα διαβάσω στίχους. Είναι από ένα τραγούδι. Θέλω να το αφιερώσω σε αυτούς εκεί στις Βρυξέλλες, στη Μέρκελ, στο Σόιμπλε, δεν ξέρω ποιοι είναι εκεί. Αυτός με το παράξενο το όνομα, το Μπλιμ Μπλουμ. Λοιπόν, αυτός ο Μπούλης, τέλος πάντων, ο Μπούλης από την Ολλανδία.
αυτός εκεί με τα πτυχία τα ψεύτικα. Αυτός εκεί. Ο Λαμόγιο, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε. Εμείς εδώ, Λαμόγιο, αυτό. Φλόρος. Λοιπόν, διαβάζω μερικούς στίχους. Είναι αφιερωμένος στον Ντάισελμπλουμ. Στη Μέρκελ και στο Σόιμπλε. Μπορεί να με έχεις από κάτω και με το ζόρι να με θάβεις στη σιωπή, να επιμένεις πως μου αξίζει ένα δυο πιάτο και σαν σκυλί να με κλωτσάς μέσα στη βροχή. Μάζω κι αν θες να το πιστεύεις πως μου έχεις πάρει κιόλας την ψυχή, κι όταν ακόμα θα νομίζεις πως μια για πάντα έχω χαθεί, εγώ θα φλέγομαι, θα ανθίζω, θα γιορτάζω, θα ανατέλω, θα σε καίω! Θα καταστρέφω με τραγούδια της ψυχής σου τον μπουρδέλο. Θα ανατέλω! Μπορεί αν θες με ένα σου ψέμα να με κρατάς μέσα στη λάσπη κι αν πάλι χρειαστεί, να μου φοράς τα πιο ωραία σου κουρέλια και να με βγάζεις σαν σκλαβάκι στο σφυρί. Μάσο κι αν θες να το πιστεύεις πως μου έχεις πάρει κιόλας την ψυχή, κι όταν ακόμα θα νομίζεις πως μια για πάντα έχω χαθεί, εγώ θα φλέγομαι, θα ανθίζω, θα γιορτάζω, θα ανατέλω, θα σε καίω! Θα καταστρέφω με τραγούδια της ψυχής σου τον μπουρδέλο, θα ανατέλω, θα ανατέλω. Πάμε. Θα ανατέλω, θα ανατέλω. Πάμε, παιδιά. Θα ανατέλω, θα ανατέλω, θα ανατέλω, θα ανατέλω, θα ανατέλω, θα ανατέλω. Ελπίζω να το ακούνε. Να πούμε κανένα σύνθημα, θέλετε. Είστε πολύ μπακανάλια. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιος ήταν ο ρόλος τους όλα αυτά τα πέτρινα χρόνια. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι συνεχίζουν τον ίδιο ρόλο και τώρα και δεν τους θέλουμε κιόλας. Πάνε στην ευχή του Θεού. Λοιπόν, πάμε κανένα σύνθημα. Λοιπόν, το είμαστε όλοι άνθρωποι και όχι αριθμοί. Περίμενε. Λοιπόν, πήρανε και ένα δάνειο μόνοι τους, το οποίο ποτέ δεν επέστρεψαν. Να ζει. Σωστό, σωστό, σωστό φυσικά. Ο γερμανικός λαός δεν φταίει σε τίποτα. Και αυτό το κατοχικό δάνειο ποτέ δεν το ζητήσαμε πίσω, γιατί θέλαμε να έχουμε φιλικές σχέσεις με αυτούς τους ανθρώπους. Περιμέναμε ότι θα μας βοηθούσαν κάποτε ίσως. Είδαμε πάρα πολύ καλά πόσο μας βοήθησαν. Μέρκελ, ήρθε η ώρα να πληρώσεις δάνειο κατοχικό και αποζημιώσεις. Μέρκελ, ήρθε η ώρα να πληρώσεις. Ba-d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 a-
Ένα κομμάτι.